Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, Bobby Knight, και συνδέομαι τώρα με έναν αδερφικό φίλο από τα παλιά. Τον αγαπάμε όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Είναι αγαπημένο παιδί του ελληνικού πενταγράμμου. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με Skype, γιατί τον φιλοξενούμε, γιατί τρέχει, έχει και πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έλα, ο Αντρέας Στάμπος είναι στην παρέα, ρε παιδιά. Ένας και μοναδικός. Δεν κάνεις δηλώσεις, δεν βγαίνεις στις τηλεοράσεις, ξέρω. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας θυμάς με την παρουσία σου, Αντρέα Στάμου, εδώ. Γεια σου, Μπάμπη μου. Πώς είσαι. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είχαμε πρεμιέρα, όπως είπες, την προηγούμενη εβδομάδα στις Μούσες. Τι έχετε κάνει εκεί. Καλό καλοκαίρι. Τι να πω τώρα, δηλαδή μας ξυπλάτε αναμνήσεις. Η Μούσες έχει ενωθεί όλο το καλό παρεάκι. Είσαι μια καλή παρέα εκεί στις θερινές Μούσες, να το πούμε, στο αεροδρόμιο. Και θέλω να μου πεις για αυτή τη πρόταση, αυτό το πάντρεμα που έχει γίνει, τι θα περιμένει ο κόσμος να ακούσει εκεί. Κοίταξε, όλα γίνανε στο 90. Πλάκα με κάνεις. Όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ναι. Δεν είχε σκοπό να ξεκινήσει δηλαδή η καλοκαιρινή σεζόν εδώ? Όχι, εγώ άρχισα σιγά σιγά να μιλάω για διάφορες εμφανίσεις live extra παντού σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο, Κρήτη. Πού μας βλέπει? Ξαφνικά έσκασε η πρόταση από τις Μούσες, από το μαέστρο μας τον Γαβρίλο τον Γαβρίλογλου. Άρα ο Γαβρίλος θα κάνει όλα. Ναι, και μου λέει, σε ενδιαφέρει, μου λέω ναι. Οκ, βρεθήκαμε, τα είπαμε, συμφωνήσαμε, ξεκινήσαμε. Και ξεκίνησε και καλά, έμαθα. Δόξα τω Θεώ. Είσαι αγαπημένα παιδιά, Αντρέα, τώρα εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε τώρα ο Στάμπος μας έχει χάρισει ένα κάρο επιτυχίες. Και όχι μόνο ο Στάμπος, και το παρεάκι εκεί βλέπω ότι είναι πολύ καλό. Ωραίο το παρεάκι όλο. Έχουμε καλή ενέργεια και πιστεύω να κάνουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Εντάξει, τώρα με υπογραφή Αντρέα Στάμου, Χρήστος Κωνσταράς, Παύλος Παούλης, θα τα θυμάμαι τα ονόματα, πρέπει να τα αναφέρουμε στα παιδιά. Έτσι. Η Αθηνά η πολίτη, ναι. Έχετε ξανασυνεργαστεί με όλη την παρέα αυτή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μ' αρέσει, νομίζω ότι είστε εγγύηση για το καλοκαίρι, θα περάσουμε καλά. Καινούργιο τραγούδι, οικογενειακά είσαι τώρα, το παιδί είσαι εκεί τώρα, έχουμε και δύο υπέροχα παιδιά, να τα. Ρε φίλε, είναι η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα τι έγινε, καρμπών, δηλαδή με καρμπών την έκανες? Έχεις και ωραία μάνα, ρε Αλεξάνδρα, δηλαδή Κωνσταντίνα Σαμαρά. Είναι και η Σαμαρά εκεί, φίλη μου. Αμάν! Τι να πω τώρα, αυτό είναι το καλύτερο βίντεο μόνο που έχω δει. Μόνο μεγάλος λείπει για την έξω με την παρέα του. Νομίζω ότι έχεις μια πολύ ωραία οικογένεια. Έχεις μια πολύ καλή σύζυγο, πανέμορφη και φωνάρα. Θέλουμε Κωνσταντίνα στις πίστες ξανά, κύριε Στάμπο, κάντε κάτι. Όχι, άκου. Πώς, ο κόσμος την εκτιμάει, την αγαπάει και είναι από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει. Εντάξει, θα σταματήσω εγώ να κοιτάω τα παιδιά, θα πήγω. Τι γίνεται με σένα, θέλω να μάθω και τώρα δύο πράγματα που σε βρήκα καλή. Έχουμε έτσι 5 λεπτά μπροστά μας να πούμε δύο πράγματα, γιατί και ωραίο τραγούδι είδα, κυκλοφόρησε βίντεο κλιπ. Να με πεις αυτή η συνεργασία με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τι έχει κάνει, τα νέα σου, θέλω να μάθω γενικότερα. Το Άλλη Μια Βραδιά του Κυριάκου Παπαδόπουλου, είναι της μόδας τα ζεμπέγικα τώρα. Είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, να ξαναβγαίνει το λαϊκό τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί που κόψαν τα λαϊκά από τα ραδιόφωνα, μιλάμε με πολλούς συναδέρφους. Ξανά κάτι έγινε. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύεις, Αντρέα? Ναι, πού οφείλεται αυτό? Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, Μπάμπη. Βέβαια. Γίνεται ελληνικό τραγούδι χωρίς μπουζούκι, κλαρίνο, βιολί, τα ελληνικά όργανα. Πού πάμε? Κάποια θυμάσαι ότι τα ραδιόφωνα είχαν βγάλει το μπουζούκι τελείως. Βεβαίως. Και έκανε και αγώνα και καμπάνια. Θυμάμαι ο Γιώργος ο Μαζονάκης που είπε: φέρουμε τα μπουζούκια ξανά στα ραδιόφωνα. Σωστό αυτό. Τι γίνεται αυτή η συνεργασία με Κυριάκο Παπαδόπουλο, πώς ήρθε, γιατί μιλάμε από τους κορυφαίους? Κοίταξε, ο Κυριάκος είναι ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Θα έχουμε και πορεία. Δηλαδή, μπορεί μέσα στο καλοκαίρι δοκιμάζουμε και άλλο τραγούδι. Θα δούμε, θα δείξει. Εγώ νομίζω ότι θα έχετε καλή πορεία, γιατί και οι δύο είστε άψογοι σε αυτό που κάνετε. Ωραία ζεμπεκιά, μας έχεις χαρίσει πολλές επιτυχίες τώρα. Δηλαδή, τι να αρχίζω να λέω με σένα, στη ζωή μου ουρανός και πόσο θα ήθελα να σου απόψε μαζί μου και όλα αυτά. Τι γίνεται, ο κόσμος τα αγκάλιασε τώρα τα τραγούδια αυτά στην πρεμιέρα, τα αναζήτησε? Είχαμε και ένα COVID, Αντρέα. Σίγουρα του ξυπνάνε αναμνήσεις, του ξυπνάνε περιστατικά. Μην ξεχνάς, είχαμε και το COVID και είχαμε και αποχή. Εσένα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη πόσο καιρό είχαμε να σε δούμε σε πίστα? Αρκετό καιρό. Πόσα χρόνια δηλαδή? Αρκετό καιρό, ναι. Μετά το... πριν το COVID, δύο χρόνια πριν δηλαδή, ήμουν Αθήνα, ξαναγύρισα, μετά ήρθε το COVID.
Πάνω από 5 χρόνια, 6. Ακριβώς, 5 χρόνια, ναι, σίγουρα. Πω, μορφή. Ιδιαίτερο το κοινό όμως της πόλης εδώ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι άνθρωποι που τους ξέρω, που τους αγαπάω, με αγαπάνε, που περνάω καλά μαζί τους. Σε περίμενα μετά από πόσα χρόνια εδώ, ρε Αντρέα, γιατί εσύ έχεις αφήσει εδώ πολλά πράγματα και όλα αυτά. Πώς νιώθεις τώρα με το comeback της Θεσσαλονίκης ο Αντρέας Τάμος? Κοίταξε, ώρες-ώρες νομίζω είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έλα ρε φίλε. Έτσι που βλέπω τους γνωστούς και τους φίλους. Σαν να ήταν χτες, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Φοβερό. Σέλιψε αυτή η επικοινωνία της πίστας κιόλας. Ναι, είναι συγκινητικό όντως. Και νομίζω και αυτό το διήμερο και το επόμενο και το παραεπόμενο θα έρθουν πολλοί φίλοι σου τώρα, γιατί ανακοινώσατε το σχήμα αυτό. Βεβαίως, ναι, θα παρελάσει όλη η πόλη γενικότερα. Και γενικότερα με τα τραγούδια περιμένουμε να βγαίνουν και ωραία τραγούδια, Αντρέα, γιατί εσύ έχεις πει πολύ ωραία ποιοτικά τραγούδια. Κοίταξε, ναι, δεν θα το χαλάσω αυτό. Όταν ένα τραγούδι έχει ωραίο στίχο και ωραία μουσική, είναι ένα ωραίο τραγούδι και σε αυτό θα επιμείνω. Γράφονται γενικά τραγούδια? Όχι. Όχι. Δυστυχώς. Έτσι μου είπε και ένας φίλος και άλλος συνάδελφος. Δεν γράφονται, λέει. Δυστυχώς, όχι. Τι έχουν. Είναι η γρηγοράδα του ίντερνετ. Να βγάλουμε ένα τραγούδι, να βγει στο ίντερνετ, το επόμενο δίμηνο να βγάλουμε ένα άλλο, μετά καπάκι άλλο. Οπότε δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Γίνονται όλα στα γρήγορα. Τα γρήγορα, ταχύτητες φοβερές. Νέες φωνές, γιατί μας ακούν και νέα παιδιά τώρα εδώ και μας βλέπουν. Νέες φωνές έχουμε, βγαίνουν καλά. Έχουμε νέες φωνές, αλλά δεν έχουν υπομονή. Τι εννοείς? Βιάζονται πολύ να κάνουν τα πάντα. Να γίνουν στάρ. Σε λίγο καιρό, ναι. Ενώ εμείς πες ρε μεγάλε, κάναμε τόσα χρόνια να επενδύσουμε, να είμαστε στην επικαιρότητα και όλα αυτά. Είναι ο καιρός της βιασύνης. Αυτό που συμβουλεύεις δηλαδή τώρα σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά, Αντρέα μου? Τίποτα, να αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και να δουλεύει πολύ γι' αυτό. Θέλει δουλειά. Πολύ βασικό. Ναι, βέβαια. Με τα social media ασχολείται ο Αντρέας Τάμος? Έχει καλές σχέσεις? Υπάρχουν όλα, ναι, υπάρχουν. Και Facebook και Instagram και TikTok, όλα. Υπάρχει κόσμος, σε ρωτάει. Τι ρωτάει ο κόσμος, η φαν του Αντρέας Τάμου? Οι θαυμαστές τι σε ρωτάνε, τι λένε για σένα, τι επικοινωνία υπάρχει με τον κόσμο? Κοίταξε, συνήθως όταν ανεβάζω κάτι δείχνουν την αγάπη τους. Τώρα με τις μούσες πολλοί ενδιαφέρονται για να κλείσουν τραπέζι, για να έρθουν να με δουν, ποιοι είναι στο σχήμα κτλ. Ξέρεις. Το χρονοδιάγραμμα του 24 τελειώνει η μούσα η καλοκαιρινή, θα σε δούμε πάλι στην πόλη ή ακόμα είναι νωρίς για σχέδια? Δεν ξέρω, κάτσε να έρθει η έκταση. γιατί περίπου εκεί τελειώνει η σεζόν. Έτσι, μετά την έκταση. Έχουμε καιρό. Άρα μια που κάτσαμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σύντα και στα δύο είσαι άριστος. Σ' αγαπάει και Αθήνα, σ' αγαπάει και Θεσσαλονίκη και όπου και αν πας καλά θα είναι. Καινούργιο τραγούδι μέσα στο 24 θα έρθει, πιστεύω πάλι. Σεπτέμβριο σίγουρα. Σεπτέμβριο με το καλό. Η οικογένεια είναι καλά, σε βλέπω πολύ, αγαπάς τα παιδιά σου και το χαίρομαι, σε βλέπω και στα social. Καμία πολύ. Πήρε το μικρόβιο με δύο γονείς τραγουδιστές, κανένας δεν θα γίνει. Όλοι τραγουδάνε. Πλάκα με κάνεις. Όλοι τραγουδάνε, όλοι πατάνε καλά. Τώρα τα παιδιά ό,τι θέλουν αυτά, εγώ δεν πιέζω. Δεν θα συμβουλέψεις, ρε, γεύε, κορούλα μου τώρα σε ό,τι αυτό. Ό,τι θέλουν. Άρα θα πεις μαζί σου, κάτω και όλα καλά. Ναι, εννοείται. Θεός ο Αντρέας Τάμος. Θεός. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κουβεντούλα. Θέλω και άλλα πράγματα να ρωτήσω. Θα σε πούμε και άλλα πράγματα σε μια άλλη εκπομπή. Θα τα πούμε και ραδιοφωνικά. Να έχεις και λίγο άποψη, να μας πεις πώς διασκεδάζει τώρα η Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Να το δω το μαγαζί πώς δουλεύει. Στο πρώτο διήμερο. Είναι πρώτη φορά μούσες. Δεν έχω ξαναδουλέψει. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη μου φορά που πάω από το χώρο και κάθε μέρα μαθαίνω και από κάτι. Είδες. Άλλα καλά είναι όσο ζεις, μαθαίνεις. Ακριβώς. Αυτό κολλάει. Αντρέα μου, τι να πω, αγόρι μου, τα καλύτερα σου εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου. Πάτε. Πάντα επιτυχίες και θα δούμε μούσες, να σε χαρούμε, να σε δούμε και σένα και όλη την ομάδα. Χαρά μου. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες. Φιλιά στην Κωνσταντίνα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά.